προχωράμε από εκεί και πέρα σε τι. Μπας και το πάρω από την ανάποδη εγώ και, όχι, και πάρω κάποια απάντηση. Δεν θα βγάλετε είδηση. Νομίζω ότι βρίσκεται σε μια πορεία έτσι πολύ δυναμική και πορεία ενδεχομένως θετικών εξελίξεων το όλο ζήτημα. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει με ψυχραιμία να σκεφτούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι εάν είναι προς το συμφέρον μας αυτό το ζήτημα να λυθεί. Εάν mm-hmm. δηλαδή στην μεταμνημονιακή Ελλάδα, στην Ελλάδα η οποία βγαίνει σταθερά και συστηματικά mm-hmm. από τη σφαίρα της κρίσης, είναι προς το συμφέρον μας να μην έχουμε προβλήματα με τους βόρειους γειτονές μας. Να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας, να αναδείξουμε τη Βόρεια Ελλάδα ως μια περιοχή την οποία παραδοσιακά και έτσι γινόταν, αν το θέλετε, τα Βαλκάνια και η Κεντρική Ευρώπη τη βλέπαν ως μια πρόσβαση προς ζεστές θάλασσες, κόμβο εμπορίου και κρίσιμη περιοχή για την ευρύτερη περιοχή. Αυτό το ρόλο δεν μπορούσε να τον παίξει η Βόρεια Ελλάδα κατά τον ψυχρό πόλεμο. Διότι ήταν μπλοκαρισμένα τα βόρεια σύνορα. Ήταν το σύνορο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και δυστυχώς με το πέρας του ψυχρού πολέμου, τι είχαμε? Είχαμε την ανάδειξη τέτοιου τύπου προβλημάτων με τους βόρειους γειτονές μας, τα οποία προβλήματα ακριβώς αποτέλεσαν και τροχοπέδι στον ευρύτερο ρόλο που μπορεί να παίξει. Το συγκεκριμένο θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας είναι ένα θέμα το οποίο χρονίζει, κοιτώντας πίσω. Παραδοσιακά, αν κοιτάξει κανείς στον παγκόσμιο χάρτη και δει το ποιες είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν καταφέρει να επιλύουν εθνικά ζητήματα, κατά κόρον αυτές είναι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν ένα δεξιό πρόσημο. Εσείς μια αριστερή κυβέρνηση, σηκώσατε το γάντι, το βάλετε μπροστά, για να το λύσετε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εμάς τα έφερε η μοίρα να λύνουμε προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε και στο οικονομικό και στο κοινωνικό αλλά και στο εθνικό πεδίο. Και δεν θα κοντοσταθούμε απέναντι στις μεγάλες δυνατότητες οι οποίες ανοίγουν. Νομίζω είναι ένα πρόβλημα το οποίο αν λυθεί η χώρα θα ωφεληθεί, mm-hmm. θα ωφεληθεί σημαντικά και θα μπορέσει να κατακτήσει και το ρόλο του, θα σας έλεγα, του μεγάλου κρίσιμου παίκτη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Είναι ένας ρόλος ο οποίος κατακτάται κομμάτι-κομμάτι με την ενεργητική πολυδιάστατη πολιτική και τις συναντήσεις τις πολυμερείς τις οποίες κάνουμε και σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών αλλά και σε επίπεδο κορυφής και νομίζω ότι θα καταλάβουμε με αυτοπεποίθηση πλέον, όχι με φοβικότητες, ότι η Ελλάδα στην περιοχή μας είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις. Να τις οδηγήσει προς μια προοπτική συνανάπτυξης με τους γείτονες, mm-hmm. σε αντίθεση με την αμυντική, θα σας έλεγα, στάση που δυστυχώς. Να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον. Καταλήγουμε σε συμφωνία. Προφανώς αυτή η συμφωνία, με βάση τα όσα έχουν δημοσίως διατυπώσει κυβερνήσεις και κόμματα, θα είναι μια σύνθετη ονομασία για όλες τις κρίσεις. Προφανώς έρχεται στη Βουλή. Στη Βουλή όμως, ο εταίρος σας στην κυβέρνηση. Έχει πει μέχρι τώρα ότι δεν πρόκειται να δεχθεί σύνθετη ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία σε οποιαδήποτε εκδοχή του. Τι γίνεται τότε? Στη Νέα Δημοκρατία βλέπω ότι υπάρχει ένας διχασμός. Ενώ δεν έχουν μετακινηθεί επισήμως από τη γραμμή του 2008, ορισμένα στελέχη λειτουργούν και αυτά στη λογική καμία... Στη γραμμή του 92. Στη γραμμή του 92 ή στην καλύτερη περίπτωση λένε δεν είναι η κατάλληλη συγκυρία τώρα να λυθεί, ας μεταθέσουμε το πρόβλημα στο μέλλον. Η επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, αν έχω καταλάβει καλά, είναι ότι δεν είναι κατάλληλη συγκυρία και αναρωτιέμαι ποιο τύπου συγκυρία θα αναζητούσε η Νέα Δημοκρατία για να το λύσει. Και αυτό είναι και το ερώτημα για την πληροφορία. Θα καταθέσω όμως την αισιοδοξία μου. Για να πω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να υπάρχει πολύ ευρεία πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή στη βάση των πάγιων θέσεων τις οποίες η ελληνική πολιτεία έχει εκφράσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανασύνδεση του πολιτικού χάρτη και να προκύψουν άλλες διεργασίες. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι προφανές ότι εδώ πέρα έχει διαμορφωθεί μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία προέκυψε από τις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015. Με αυτή πορευόμαστε, θα ολοκληρώσουμε την τετραετία. Βεβαίως. Δεν σας κρύβω ότι ένα ζήτημα τέτοιου τύπου ενδεχομένως να αποτελέσει αφορμή για διάλογο και με δυνάμεις με τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Άρα προκύπτει ανασύνθηση του πολιτικού. Άρα να υποθέσω... Εσείς μου μιλήσατε για αλλαγή... Όχι, μισό λεπτό. Εσείς μου μιλήσατε για αλλαγή του κυβερνητικού μείγματος. Λέω, δεν υφίσταται κανένα τέτοιο ζήτημα. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα. Αν σας μεταφράζω σωστά, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Στο μέλλον μπορεί να αλλάξετε τέτοιο. Αφορά ότι
Σε μια ενδεχόμενη επανεκλογή θα πηγαίνατε με έναν άλλο εταίρο, αυτό που είπε ο Τάσος. Προσέξτε, κύριε, είναι κρίσιμο. Είναι σίγουρο ότι εμείς... Δεν θα τους απασχολεί. Θα απασχολεί τα κόμματα με τα οποία θα μπορούμε να σχηματίσουμε την κυβερνητική πλειοψηφία, διότι θα κερδίσουμε και τις επόμενες εκλογές, κύριε Βορύδη. Αυτό έλεγα ότι δεν θα απασχολεί. Προσέξτε να δείτε, τις συμμαχίες τις καθορίζεις με βάση την πολιτική σου στρατηγική και βεβαίως τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να προδικάσεις ποιες θα είναι οι συμμαχίες στις επόμενες εκλογές και μετά. Αυτό που εμείς ξέρουμε και αυτό στο οποίο επιμένουμε να μαχόμαστε και να αγωνιζόμαστε είναι ότι η Ελλάδα για να βγει από την κρίση με όρους σταθερότητας και διατηρήσιμης δίκαιης ανάπτυξης είναι ότι χρειάζεται μια αριστερή μακροχρόνια προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι που έχει ανάγκη η Ελλάδα και όχι το μανιφέστο που ακούσαμε πριν από τον κύριο Βορύδη. Έτσι, με αύξηση του αυταρχισμού, με μέτωπα τα οποία χρησιμοποιούν οι δυνάμεις της ακροδεξιάς και βεβαίως με τις οικονομικές συνταγές οι οποίες φέρανε την καταστροφή. Άρα αυτό που περιγράψατε θα μπορούσε να το προσφέρει μια συγκυβέρνηση εκ νέου με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κάθε ένας, ακούστε να δείτε, η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες ήταν μια συνεργασία με ένα κόμμα το οποίο έχει διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Αυτό το γνωρίζαμε. Θα σας πω όμως ότι με τους ανεξάρτητους Έλληνες μαζί έχουμε περάσει πάρα πολύ κρίσιμα νομοσχέδια τα οποία ήταν στην προμετωπίδα της δικής μας πολιτικής. Παράδειγμα, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ελεύθερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ακόμα και για τους ανασφάλιστους. Αυτά τα ψηφίσαμε μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό είναι που ενοχλεί ορισμένους, ότι είναι συμπαγής η κυβερνητική πλειοψηφία. Βεβαίως δεν αρνούμε ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας υπάρχει μια σαφώς διατυπωμένη και διαφωνία. Και στα δικαιωματικά. Υπάρχει διαφορετική βλέπετε όμως, προσέγγιση. Βλέπετε όμως ότι αυτή η Βουλή είναι μια Βουλή η οποία μπορεί να διαμορφώνει και πλειοψηφίες οι οποίες να προασπίζονται και να θεσμοθετούν ρυθμίσεις οι οποίες τα ανθρώπινα δικαιώματα τα διασφαλίζουν ανεξαρτήτως πολλών πραγμάτων. Έτσι. Λοιπόν, στον κύριο Βορύδη θα πάω και αμέσως μετά το δικό μου ερώτημα, στον Τάσο Παπά και στον Άρη Ραβανό για τα δικά τους ερωτήματα, για να τρέξουμε λίγο με μεγαλύτερη ταχύτητα, να προλάβουμε και το θέμα της οικονομίας, να το συζητήσουμε. Έχετε ρωτήσει ήδη και θέλω αυτό που είπατε. Να το πείτε όμως, γιατί όχι για τη συγκυρία και για τη συγκρίτη ονομασία, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Η συγκυρία ποια είναι? Κοιτάξτε, όταν εσείς θα γίνετε κυβέρνηση. Ναι, αυτή πάντοτε είναι μια καλύτερη συγκυρία. Όπου εκεί τι θα αλλάξει? Αλλάζει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και το ότι αλλάζει η κυβέρνηση προφανώς αλλάζει τη διαπραγμάτευση, αλλάζει τους όρους της διαπραγμάτευσης, αλλάζει πάρα πολλά. Πάμε στο συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο, τι είναι εκείνο το οποίο έχουμε πει? Έχουμε πει καταρχάς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια διαπραγμάτευση στην οποία υπάρχει μια καθαρή εντολή η οποία προέρχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται χωρίς εντολή. Διακρίνετε εσείς αυτό το οποίο, το οποίο λένε και ξένοι αναλυτές, ότι είναι μια ιδανική συγκυρία, μια και υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά για να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία? Ναι. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, γιατί έκανε μια ανάλυση ο κ. Παπάς για τα ωφέλη της επιλύσεως. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ό,τι ανέφερε υφίσταται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η διείσδυσή μας στα Βαλκάνια, η διείσδυσή μας ειδικό στα Σκόπια, ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ μεγάλη η επιχειρηματική διείσδυση. Είμαστε η δεύτερη επενδυτική δύναμη στα Σκόπια. Στην Αλβανία, επίσης, είμαστε η δεύτερη επενδυτική δύναμη, πρώτη είναι η Ιταλία. Λοιπόν, το αν έρχονται τουρίστες, έρχονται από παντού. Η Αλβανία, ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός τους πέρα της επενδύσεως, προέρχεται από συνάλλαγμα το οποίο πηγαίνει από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Και το στέλνουν πίσω στις οικογένειές τους. Άρα τώρα αυτή η διείσδυση υπάρχει. Και άμα πάτε στη Βόρεια Ελλάδα, μια χαρά ταξιδεύουν οι Σκοπιανοί και μια χαρά κάνουν διακοπές και στη Χαλκιδική και στο Λευτό. Και οι Έλληνες. Και όλοι. Από όμως αυτό υφίσταται. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τώρα κάτι. Λοιπόν, αυτό το οποίο ενδιαφέρει εδώ, να ξέρουμε ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα το οποίο έχουμε να επιλύσουμε και θα αποτελεί το εγώ θα πω ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα, είναι κυρίως τα ζητήματα της ασφάλειας περιοχής. Αυτό δηλαδή κυρίως είναι ένα νατοϊκό ζήτημα. Έτσι. Και ενδιαφέρει κυρίως γιατί υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν την περιοχή. Ο ρωσικός παράγων είναι ένας τέτοιος παράγων και επομένως είναι σημαντικό το να ενταχθούν και τα Σκόπια μέσα σε μια ομπρέλα ασφαλείας. Αυτό ενδιαφέρει. Βεβαίως ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει και την Ελλάδα, ενδιαφέρει και τον ΝΑΤΟ, ενδιαφέρει τους Αμερικανούς, ενδιαφέρει προφανώς και κυρίως και κατεξοχή την κυβέρνηση των Σκοπίων. Ωραία. Δεν έχει κανείς αντίρρηση σε αυτό.
Εκείνο που πρέπει να επιληθεί είναι μία σειρά ζητημάτων που, επαναλαμβάνω, συνδέεται με μια πολιτική που ασκήθηκε από τα Σκόπια, γιατί ξαφνικά το έχουμε μετατρέψει σε δικό μας θέμα. Δεν είναι δικό μας θέμα. Ήταν μια πολιτική που ασκήθηκε από τα Σκόπια και ασκήθηκε για πολλές δεκαετίες. Κύριε Βορύδη, άρα λοιπόν αυτό πρέπει να πει. Μιλάμε για μια Ιουγκοσλαβία. Μιλάμε για μια επίλυση. Αλλά εμείς τότε. Από την ενιαία Ιουγκοσλαβία. Εμείς τότε ως μέλη του ΝΑΤΟ. Όχι, δεν ήταν. Πρώτον, στηρίζαμε τον Τίτο επειδή ήταν κόντρα με το. Όχι, δεν ήταν. Στηρίζαμε. Μην το πάμε τόσο πίσω. Δεν έχουμε το χρόνο για να το κάνουμε, κύριε Βορύδη. Και δεύτερον, δεν υπήρχε αυτή η επίλυση. Αύριο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το αύριο μεθαύριο η Νέα Δημοκρατία καλείται να διαπραγματευτεί για το ζήτημα το μακεδονικό. Σε ποια βάση. Στο 2008 προχωράμε από το Βουκουρέστι, σε ποια βάση. Η βάση εμείς στην οποία είπαμε ότι διαπραγματευόμαστε, καταρχάς είπαμε το εξής, ότι κατά τη γνώμη μας ήδη έχει χαθεί αυτή η συγκυρία. Γιατί προϋπόθεση για μια τέτοια λύση. Και εδώ έχει υπάρξει μια προσβολή και υποτίμηση του λαού στο ζήτημα αυτό. Ο κύριος Τσίπρας εκείνο που είδε σε ένα συγκλονιστικό συλλαλητήριο είναι ένα ετερόκλητο όχλο. Αν αντιμετωπίζεις έτσι τον λαό που σου διατυπώνει ένα συγκεκριμένο και σαφές αίτημα, είναι σαφές ότι έχεις βαθύνει τη διαίρεση. Δεν μου απαντάτε στο ερώτημα. Μα σας απαντώ όμως ότι το προϋπόθεση. Γιατί δεν έχω το χρόνο. Προϋπόθεση επιλύσεως λοιπόν. Γιατί δεν με ρωτήσατε για τη συγκυρία. Με ρωτήσατε για τη συγκυρία. Και σας ρώτησα για τη συγκυρία. Η συγκυρία, τμήμα της συγκυρίας, και το λέω και στον κύριο Παπά που σπέδει έτσι να αναρωτηθεί. Τμήμα της συγκυρίας είναι η οικοδόμηση μιας εθνικής συνένεσης στο ζήτημα αυτό. Είναι τμήμα της συγκυρίας ή όχι. Σε ποια βάση. Στην όποια βάση. Εγώ λέω στην όποια βάση. Αλλά είναι τμήμα της οικοδόμησης η εθνική συνένεση. Εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Εδώ την ευθύνη. Δύο λεπτά, κύριε Ραβανέ. Την ευθύνη της οικοδόμησης αυτής της συνένεσης. Όχι της συνένεσης των πολιτικών δυνάμεων, μην παρεξηγηθώ. Της λαϊκής συνένεσης. Είχαμε δύο συλλαλητήρια. Της εθνικής συνένεσης. Είχαμε δύο συλλαλητήρια. Συγγνώμη, κύριε Ραβανέ, να ολοκληρώσω. Την ευθύνη λοιπόν της οικοδόμησης αυτής της συνένεσης τη φέρει η κυβέρνηση. Αυτό έκανε. Μάλιστα. Άρα εσείς θα θέλετε. Άρα λοιπόν, με αυτή τη συγκεκριμένη πραγματικότητα ισχύει αυτό που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να περιγράψω εγώ. Δεν θα διχάσουμε τον ελληνικό λαό για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Αυτό είναι θέση αρχής επί της ουσίας. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ουσιαστικό. Δηλαδή, είχα μαζευτεί ο κύριος Παπλάς με τον κύριο Κοντζιά, θα πάρουν μια απόφαση και μετά τελειώσουν. Πήγανε να το κάνουν. Δεν περιγράφετε την ουσία της λύσης την οποία εσείς θα υπερασπιζόσασταν. Επικαλεστήκατε το συλλαλητήριο. Κανένας από τους ομιλητές στο συλλαλητήριο δεν υποστήριξε την εθνικά διαμορφωμένη θέση η οποία λέει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Εγώ καταλαβαίνω ότι για λόγους έτσι πολιτικούς θέλετε να το επικαλείστε. Λόγοι. Δεν υπάρχουν πολιτικοί λόγοι. Όχι, όχι. Να σας το πω, κύριε Παπά. Το δικαιούστε. Αυτό που δεν δικαιούστε είναι να κρύβεστε, κύριε Βορύδη. Διότι εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία εδώ. Άρα λοιπόν. 50, ξέρω πώς έχουν βγει αυτό το θέμα. Ο δικασμός στο θέμα αυτό και γενικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής ποτέ δεν θα εξαφανιστεί. Δεν είναι έτσι. Αυτό με συγχωρείτε που θεωρώ ότι ειδικό στο ζήτημα αυτό. Μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι ειδικό στο ζήτημα αυτό βεβαίως και μπορούσε να υπάρξει απόλυτη συνένεση σε, ή συγνώμη, τουλάχιστον συγνώμη, τώρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συγγνώμη, να μιλήσουμε τώρα. Αλλά δυστυχώς έχουν γίνει χειρισμοί οι οποίοι πώς περιμένετε να συνενέσει αυτός που κατέβηκε στο συλλαλητήριο και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας που φώναζε. Γιατί αυτός τι είναι, τρελός. Μισό λεπτό. Πώς θα συνενέσει σε μια εκδοχή σύνθετης ονομασίας όταν αυτός συνεπικουρούμενος ή καθοδηγούμενος από κόμματα υποστηρίζει ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Αυτό σε ποια βάση θα συνενέσει στη συνδετή ονομασία. Αυτό με συγχωρείτε. Είναι και συγγνώμη, το αυτό. Το οποίο η Νέα Δημοκρατία. Επιτρέψτε μου. Δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δύο λεπτά. Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο. Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και αυτοί είναι δύο άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κατευθυνθεί. Άλλο είναι αυτό. Η όποια πει. Και άλλο είναι η Μακεδονία ελληνία και ελληνική. Σοβαρά. Και το επόμενο δευτερόλεπτο βγαίνει λοιπόν, επειδή μου λέτε ότι καλά προχωράει αυτό. Το επόμενο δευτερόλεπτο βγαίνει λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών Σκοπίων και λέει μα τι λέτε τώρα. Μπαίνει ζήτημα εθνότητα. Της εθνότητάς μας. Μπαίνει ζήτημα της εθνότητάς μας. Άρα τώρα πώς αυτά τα προσπερνάμε όλα και πάμε όλες στο παρακάτω και στο παρακάτω και στο παρακάτω. Υπάρχει μια σχολή σκέψης. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σχολή σκέψης. Υπάρχει μια πραγματικότητα, επειδή μίλησε για πραγματικότητα ο κύριος Βορύδης, υπάρχει μια πραγματικότητα άλλη. Αν μπει σε ένα site να βγάλει ένα αεροπορικό εισιτήριο για να ταξιδέψει στα Σκόπια που λέμε εμείς, θα δει το όνομα Μακεδονία. Όπως λοιπόν, το λέμε. Τι συζητάμε ακριβώς εδώ σήμερα. Όχι, συζητάμε κάτι πολύ σημαντικό. Συζητάμε όχι το πώς τοποθετείται η Ινδία απέναντι στο ζήτημα της ονομασίας. Ναι, δεν είναι μόνο η Ινδία. Ούτε όμως, μιλάμε για πόσες χώρες. Συζητάμε 140. Συζητάμε 140 και να γίνουν όσες είναι. Συζητάμε για το πώς τοποθετούμαστε εμείς. Μα έχεις μια πραγματικότητα όμως. Με την άλλη, κλείνουμε τα μάτια. Για το πώς τοποθετούμαστε εμείς
και μάλιστα σε σχέση με κάτι το οποίο είναι ετούμενο και πραγματικότητα επίσης είναι ότι αυτό ζητείται από εμάς. Γιατί? Γιατί τα Σκόπια ακολούθησαν αυτή την πολιτική. Δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Δεν με ακούτε, αλλάξει. Πόσα χρόνια το παλιά. Δεν με ακούτε. Ακολούθησαν τα Σκόπια αυτή την πολιτική επί 25 χρόνια. Ποια πολιτική? Να πάω στην Μποτσφάνα να πάρω αναγνώριση, να πάω στην Ινδία να πάρω αναγνώριση. Και την πήρανε. Να πάω εδώ. Την πήρανε και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί από την πρώτη στιγμή έπρεπε να γίνει σαφές ότι αυτό που τους ενδιαφέρει περνάει από την Ελλάδα. Δεν περνάει από την Μποτσφάνα ούτε από τις 140 χώρες. Και επομένως, τώρα και αυτό βλέπετε πόσο το υποτιμά και η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευσή της. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι μια λογική που επικρατούσε επί 25 χρόνια, που λέγει αυτό, και η οποία μας εισάγεται τώρα για να μας λυγίσει τη διαπραγματευτική μας στάση, εισάγεται αυτό το επιχείρημα, μα 140 τους έχουν αναγνωρίσει. Αυτό κάνανε 25 χρόνια. Μαζεύαν αναγνωρίσεις. Και λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνουνε, όχι. Στο ΝΑΤΟ μπαίνουνε, όχι. Αυτό τους ενδιαφέρει. Ας πάνε τώρα αυτά να τους τα δώσουν 140. Δεν τους τα δίνουνε. Άρα λοιπόν, έχουν ακολουθήσει οι Σκοπιανοί επί 25 χρόνια εσφαλμένη πολιτική. Μάλιστα. Και προφανώς αυτό δημιουργεί διαπραγματευτική ευθύνη, ακούστε λίγο. Διαπραγματευτική ευθύνη για την κυβέρνηση. Σύντομα, αυτή χρόνο, να φέρει πολύ καλύτερο διαπραγματευτικό αποτέλεσμα από αυτό από το οποίο τελείωσε το Βουκουρέστι. Κατανοητός, κύριε Παπά. Πολύ καλύτερο. Μάλιστα. Το μέτρο δεν του Βουκουρέστι είναι πολύ καλύτερο από το Βουκουρέστι. Γιατί? Γιατί ακριβώς έχουν αποτύχει επί 25 χρόνια. Μια τελεία, κύριε Βορύδη. Εσείς δεν μας έχετε πει καταρχήν. Εσάς έχουμε πει όλα. Όχι, δεν μας έχετε πει. Δεν μας έχετε πει ότι είναι, αν είναι ζήτημα συγκυρίας απλώς ή αν δεν πρέπει, όπως λέγανε οι ομιλητές του συλλαλητηρίου. Οι ομιλητές του συλλαλητηρίου δεν μιλάγανε για σύνθετη ονομασία, αγαπητέ. Και δεν μιλάω για τον κάθε ένα παρεμπρισκόμενο εκεί. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι το διοργάνωσαν, τους ανθρώπους τους οποίους εσείς χειροκροτείτε και πήρανε και το μικρόφωνο. Και καθιβρίζανε τους γείτονες κάποιοι από αυτούς. Αυτοί που πήραν το μικρόφωνο παρεμπιπτόντως ήταν συνοδοιπόροι σας, μόνοι πρότυνος, αυτοί που σας είπαν εθνομηδονιστές. Και καθιβρίζανε τους γείτονες. Έτσι, δεν είναι δικός μου ιδεολογικά ο κ. Στοβοράκης, δικός σας ιδεολογικά είναι. Εντάξει. Αυτός που σας είπε για το εθνομηδονιστές, λέω. Τα ακούσαμε όλα και τα κρίνουμε όλα. Κύριε, για να προλάβουμε να συζητήσουμε την οικονομία, φεύγουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε στην οικονομία κατευθείαν. Κύριε Παπά, περιμένουμε τόση ώρα για να φτάσουμε στα δύσκολα για την κυβέρνηση. Λοιπόν, να θέσω εγώ την ερώτηση και στον κύριο Παπά. Παρακαλώ. Λοιπόν, τα νούμερα που δίνεται, που δίνει η κυβέρνηση, δείχνουν βελτίωση σε διάφορα επίπεδα. Στα έσοδα, στην οικονομική δραστηριότητα, στις εξαγωγές, στην επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες. Διαμορφώνεται ένα περιβάλλον αρκετά ευνοϊκό για το αφήγημά σας. Προτίθεται η κυβέρνηση με βάση αυτά τα πλεονεκτήματα να μπει σε μια λογική επαναδιαπραγμάτευσης των εξωφρενικών πρωτογενών πλεονασμάτων 1, της μείωσης του αφορολόγητου 2, της μείωσης των συντάξεων 3. Να τα επαναδιαπραγματευτεί εννοώ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Να μην μειωθεί το αφορολόγητο, να μην μειωθούν οι συντάξεις και να μειωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε προσιλωμένοι στο να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία της οικονομίας, η οποία νομίζω έρχεται και παίρνει πλέον χαρακτηριστικά πάρα πολύ επίμονα. Οπότε διαμορφώνεται ένα κεντρικό, μια κεντρική εκτίμηση για την πορεία της, η οποία θα μας πάει μέχρι και το φθινόπωρο του 2019 με αυξητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με μείωση της ανεργίας και με δυνατότητα δική μας να κάνουμε και τις κοινωνικές πολιτικές τις οποίες προτεραιοποιούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία. Πάμε μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος και βεβαίως αναλόγως το πώς τα πράγματα θα προκύψουν, είμαστε σε μια διαρκή, θα σας έλεγα, διαδικασία συζήτησης με τους εταίρους για το ποια μέτρα εφαρμόζονται, ποια μέτρα δεν εφαρμόζονται κτλ. Τι πεδίο αυτονομίας έχουμε με βάση το θεώρημά σας, το αφήγημά σας, ότι το μνημόνιο τελειώνει τον Αύγουστο του 2018. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση, ότι υπάρχει υποπτία την επόμενη μέρα, υπάρχει ασφικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, υπάρχει σύμφωνο σταθερότητα. Δημοσιονομικό πλαίσιο και σύμφωνο σταθερότητας υπάρχει ούτως ή άλλως, ακόμα και να μην είχαμε μπει στα μνημόνια. Στο σύμφωνο σταθερότητας εμείς έχουμε ασκήσει κριτική, η οποία κάποτε την κάναμε μονάχοι μας, τώρα είναι μια κριτική η οποία γενικεύεται σε επίπεδο Ευρώπης απέναντι στο σύμφωνο σταθερότητας.
Ελλάδας και στη μονομέρειά του, την πολιτική του μονομέρεια, θα έχουμε τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα σας έλεγα και το εξής: η υποχρέωσή μας για τη διατήρηση πλεονασμάτων είναι χαμηλότερη από αυτή που θα προέκυπτε εάν απλώς εφαρμόζονταν ο κανόνας του σύγχρονου σταθερότητας. Δηλαδή, η υποχρέωσή μας να μειώσουμε το χρέος στο 60% θα μας έδινε μια υποχρέωση, θα μας κληρονομούσε μια υποχρέωση η οποία θα μας υποχρέωνε σε μεγαλύτερα πλεονάσματα. Εγώ θέλω να βάλω το εξής ζήτημα όμως και θέλω να το βάλω με επιμονή. Πρέπει να συζητήσουμε στην Ελλάδα γιατί πέτυχε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί πέτυχε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είχε στοιχεία μόνο δικής μας πολιτικής, ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. Προσέξτε. Είχε στοιχεία τα οποία επευλήθησαν από τους εταίρους και στοιχεία και δικής μας πολιτικής. Και καταθέτω στη συζήτηση τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι το πρόγραμμα αυτό ήταν το πρώτο που εφαρμόστηκε μετά τη λαϊκή έντολη. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτό που έκανε ο Παπανδρέου που είπε λεφτά υπάρχουν και έφερε το πρώτο μνημόνιο, ούτε βεβαίως αυτό που έκανε ο Σαμαράς που είπε επαναδιαπραγμάτευση και έφερε το δεύτερο. Ο Τσίπρας έκανε μια διαπραγμάτευση, ό,τι κατάφερε και ό,τι δεν κατάφερε, ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε, το φέραμε ενώπιον του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός αποφάσισε. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, ήταν ο μεγάλος αγώνας που δώσαμε για να μειώσουμε τα πλεονάσματα, ο οποίος ακριβώς μας έδωσε και δυνατότητα να έχουμε και τα κοινωνικά μερίσματα. Και το τρίτο, ένας πυλώνας ο οποίος είναι έξω βεβαίως από τα ραντάρ της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κοινωνικός πυλώνας. Που έχει να κάνει και με την ελεύθερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και με την ανάπτυξη του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, το οποίο πήγε στα 750 εκατομμύρια ευρώ, την αύξηση των επιδομάτων των παιδιών, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μία σειρά από μέτρα τα οποία δείχνουν ότι μπορεί και υπάρχει δυνατότητα μέσα σε δύσκολες συνθήκες και σχετισμένες σε σχετισμούς να ασκήσει και πολιτικές οι οποίες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βορύδη. Βελτιώνουν τη θέση των κατώτερων στρωμάτων. Το πρόγραμμα πέτυχε. Ναι, βεβαίως. Πέτυχε. Κύριε Βορύδη, μισό λεπτό. Είναι η πρώτη φορά που ολοκληρώνεται πρόγραμμα και μην προσπαθείτε να διαφύγετε χωρίς να συζητάμε για νέα μέτρα. Τι θέλατε δηλαδή, να έρθει να πει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης ότι το πρόγραμμα απέτυχε? Όχι, το πρόγραμμα απέτυχε. Ότι καθήκοντος ομιλείτε το καταλαβαίνω. Όχι, όχι, καθόλου. Μιλάω με πεποίθηση βαθιά και το αισιοδοξία. Το πρόγραμμα απέτυχε τη στιγμή που σήμερα εκείνο το οποίο κάνουμε, κύριε Παπά. Θα σας ζητήσω εξ αρχής να είστε όσο πιο σύντομος μπορούμε. Παρακαλώ. Ωραία. Εκείνο που κάνουμε λοιπόν, κύριε Παπά, είναι πρώτη-πρώτου ξεκινάμε να δουλεύουμε. Και μέχρι τις 39 δουλεύουμε για το κράτος. Για τις οικογένειές μας δουλεύουμε το τελευταίο τρίμηνο. Γιατί όλα τα υπόλοιπα τα παίρνετε. Τα παίρνετε όλα, δεν μένει τίποτε. Είναι επιτυχημένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που έχει γονατίσει, γονατίσει κυριολεκτικά οποιονδήποτε εργάζεται σε αυτόν τον τόπο. Γονατίσει. Αυτό είναι επιτυχημένο πρόγραμμα. Είναι επιτυχημένο πρόγραμμα το οποίο έχει αυτούς τους θεριώδεις στόχους πλεονασμάτων, όπου πάνω από τους θεριώδεις στόχους. Μην μιλάτε ακούστε για τα πλεονάσματα όμως. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Εντάξει, υπάρχει και ένα όριο. Με συγχωρείτε. Υπογράφετε πλεονάσματα πέντε. Δεν θα μπω στη δημοσιονομική συζήτηση γιατί μου λένε ότι δεν έχω χρόνο. Όχι να μπείτε. Τότε να ανακαλέσετε τα περιθυροδόντων πλεονασμάτων. Μα τώρα θα μου πείτε ότι είχαμε μεγαλύτερα πλεονάσματα εμείς ως στόχο και θα σας πω το χιλιοϊπωμένο. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το βλέπετε πάντα σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης. Βεβαίως. Οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί με τη δική σας διακυβέρνηση. Μα τα πλεονάσματα προβλέπονταν με συγκεκριμένους στόχους ρυθμών αναπτύξεων. Δεν υπάρχει μέτρο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, κάνουμε μια συζήτηση που δεν ενδιαφέρει τώρα. Είναι χιλιοϊπωμένο το επιχείρημα. Όχι, όχι, τι ενδιαφέρει όμως. Ενδιαφέρει. Τι ενδιαφέρει. Θέλετε να κάνετε. Ακούστε, ότι εσείς πάνω σε αυτά που ομολογείτε ότι είναι μεγάλα πλεονάσματα και ότι θα θέλατε μικρότερα, πανηγυρίζετε για το υπερπλεόνασμα. Δηλαδή, όχι απλώς πετυχαίνετε αυτό που θεωρείτε μεγάλο και άρα στραγγαλιστικό για την οικονομία, αλλά πετυχαίνετε ένα ακόμα μεγαλύτερο. Το οποίο το μοιράζουμε. Το οποίο, προσέξτε, μέρος του επιστρέφεται και περιμένετε τώρα να σας φιλήσουν και το χέρι. Ναι. Γιατί αφού τους στραγγαλίσατε, τους επιστρέφεται ένα μέρος. Και δεν καταλαβαίνετε τέσσερις επιπτώσεις. Έχετε πει δύο φορές σήμερα. Αυτό το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω ειλικρινώς. Το πιστεύετε, δεν το ξέρετε. Τι είναι αυτό? Επειδή θεσμοθετήσαμε και μάλιστα πανηγυρικά με τη συνένεση του εταίρου μας, την ελεύθερη πρόσβαση των ανασφάλιστων. Πόσες φορές σας έχουμε δείξει τις υπουργικές αποφάσεις. Η μία του Γεωργιάδη για την πρόσβαση στο σύστημα υγείας των ανασφάλιστων. Και η άλλη του Βορύδη για την φαρμακευτική περίθαλψη. Οι οποίες έχουν εκδοθεί και έχουν δώσει πρόσβαση σε όλους. Και το μόνο που κάνατε με τον νόμο εσείς,
Δεν ήξερα γιατί χρειάζεται νόμος, γιατί υπήρχε νομοθετική εξουσιοδότηση. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Το μόνο που κάνετε με τον νόμο είναι να δώσετε πρόσβαση και στους μη νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς. Αυτό είναι το μόνο. Δεν έχει άλλη προστιθέμενη αξία ο νόμος σας. Όλα τα άλλα είχαν γίνει πριν. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, ναι, προσέξτε. Και μιλάμε τώρα για τι. Εγώ διερωτώ μου. Πανηγυρίζουν για τη δίθεν καθαρή έξοδο. Να τη δούμε πόσο καθαρή θα είναι αυτή η έξοδο. Αλλά εγώ λέω ας είναι. Για πάμε τώρα στην καθαρή έξοδο. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Η καθαρή έξοδο ή η μη έξοδο. Πρακτικά είναι στα 30 δευτερόλεπτα. Στα 30 δευτερόλεπτα σημαίνει ένα απλό ερώτημα. Αυτό το οποίο επέτρεψε από την αρχή και προφανώς απαντήθηκε αρνητικά δια της σιωπής που λέμε. Έχουμε λοιπόν, επειδή θα επιτύχετε δίθεν την καθαρή έξοδο, έχετε δημοσιονομική αυτονομία. Ωραία. Καταργήστε λοιπόν αυτά που έχετε ψηφίσει. Καταργήστε αυτά που έχετε ψηφίσει. Θα έχουμε στα. Μην κάνετε καταργήστε, δεν καταλαβαίνετε. Καταργήστε επομένως τις μειώσεις των συντάξεων από 1η-1η-19 που έρχονται. Σημαντικά. Καταργήστε τη μείωση του αφορολόγητου από 1η-1η-20 που έρχεται. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημασία έχει. Μάλιστα. Πρακτικά λοιπόν, το βγαίνω με καθαρή ή με μη καθαρή. Μια σύντομη απάντηση, κύριε Παπά. Εγώ θέλω να προτείνω στη Νέα Δημοκρατία να συνηθίσει στην ιδέα ότι τα προγράμματα ολοκληρώνονται και η χώρα θα αυξήσει τους βαθμούς ελευθερίας άσκησης πολιτικής. Είναι κάτι το οποίο εσείς προφανώς δεν το αντέχατε και κυρίως δεν θα αντέξετε το γεγονός ότι. Το δικό μας πρόγραμμα, ότι δεν ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά. Προφανέστατα. Μα όχι, καλά. Όχι να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Είχατε συμφέρει. Αποφασίσατε να ρίξετε την κυβέρνηση. Δικαίωμά σα, αλλά αυτό κάνατε. Μα κύριε Βορύδη, μα τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρίξε την κυβέρνηση. Ποιο δεν ψήφισε για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Είμαστε. Ναι, καλά κάναμε και τη ρίξαμε. Βεβαίω καλά κάναμε και τη ρίξαμε. Έχουμε συνομιλήσει αυτό. Τι θέλετε να σα ζητήσω. Όχι, μα μου λέτε δεν ολοκληρώσατε το πρόγραμμα. Το αφήσατε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Την ώρα που γύρναγε το πρόγραμμα, επιλέξατε να φέρετε το βαρουφάκι για να μας πάτε 200 δις πίσω. Το πρόγραμμα το συμφωνημένο. Ο Σόιμπλε να αποσύρει την εμπιστοσύνη του από εσάς. Μισό λεπτό. Τι είχε ο Σόιμπλε να κάνει με την προεδρική πλειοψηφία. Για το πρόγραμμα του 2014. Με την προεδρική πλειοψηφία. Το πρόγραμμα του 2014. Το πρόγραμμα του 2014, το οποίο είχατε υπογράψει και έρχεται και το πλήρωμα του χρόνου, θα. Σας υπόσχομαι να μας πείτε τι από το πρόγραμμα του 2014 επιμένετε να εφαρμοστεί και δεν επιμένετε να εφαρμοστεί. Εσείς σταματήσατε να το εφαρμόσετε και είχατε 7 μήνες που δεν κλείνατε την αξιολόγηση. Δεν κλείνατε την αξιολόγηση. Η δική σας η κυβέρνηση. Μα εσείς δεν λέγατε να μην κλείσουμε την αξιολόγηση και να μην τολμήσουμε να δεσμευτούμε. Γιατί έρχεστε εσείς. Εσείς δεν το λέγατε. Είχατε συμφωνήσει σε πρόγραμμα το οποίο ήταν με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσε και επέτεινε την καταστροφή. Δεν την μπορείτε οποία να λέτε, εγώ αυτό σας λέω τώρα. Τα υπόλοιπα αποτελούν διαφωνίες που έχουν ακουστεί και έχουν συζητηθεί. Λοιπόν. Δεν μπορείτε να λέτε είναι ότι δεν ολοκληρώσατε το πρόγραμμα την ώρα που έχετε κάνει επιλογή να ρίξετε την κυβέρνηση. Αυτό δεν μπορείτε να λέτε τα δύο. Όχι, μα δεν καταλάβατε τι σας λέω. Ναι. Εγώ σας ερωτώ, εσείς γιατί δεν το. Βεβαίως, εμείς είχαμε τη θεμητή για τη δημοκρατία μας προσδοκία οι καταστροφικές σας επιλογές να μην εφαρμοστούν. Μάλιστα. Και αξιοποιήσαμε κάθε δημοκρατικό μας μέσο για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση σας. Καθόλου αντιθεσμικά. Έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες πρόνοιες στο Σύνταγμα και θα σας έλεγα ότι δεν είχατε καταφέρει να πείσετε κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να μπουν στη λίστα την οποία προτείνατε, δεν θα είχατε ανατραπεί. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και πραγματικά προσπαθώ να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την οικονομική ιστορία και κοιτάει τα δεδομένα και τη δική σας αφήγηση. Θα τον απομουρλάνετε. Γιατί? Μα γιατί ρίξατε το ΑΕΠ για 25%. Και με ρωτάτε εμένα γιατί λέμε ότι το πρόγραμμα πέτυχε, που πήγε η ανεργία από το 27 στο 20 και έχουμε δημιουργήσει 350.000 θέσεις εργασίας. Το ζήτημα της ανεργίας μην το ανοίξουμε. Όχι, τώρα. Να το ανοίξουμε. Και μην πάρετε, σας παρακαλώ, μην πάρετε υποκριτικά τη θέση της υπεράσπισης των εργαζομένων, διότι θα με αναγκάσετε να υπενθυμίσω. Όχι, δεν απαγορεύεται, είναι ασύμβατο με την πρακτική σας. Γιατί έχετε εσείς ψηφίσει την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και προέρχεστε και από ένα κόμμα το οποίο πίστευε ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν συνδικάτα. Και μειώσατε με πράξη υπουργικού συμβουλίου. Πότε δεν πρέπει να υπάρχουν συνδικάτα. Τώρα λέτε διάφορα. Όχι, δεν λέω διάφορα. Πότε είπαμε εμείς να μην υπάρχουν συνδικάτα? Α, εντάξει. Αυτό είναι μια θέση την οποία έχετε αλλάξει λοιπόν από τότε που ήσασταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο στην Αγία Μαρία. Είχε πει ποτέ ότι ο πράγμα Λαϊκό Ορθόδοξο. Είναι καταγεγραμμένο στι θέσει. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν ήταν ποτέ μου θέση το να μην υπάρχουν συνδικάτα. Εγώ δεν έχω στηρίξει τα πράγματα. Άρα λοιπόν. Όχι, λέω τώρα που θα γίνει υπουργό οικονομικών στη Γερμανία ένα σοσιαλδημοκράτη πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Κοιτάξτε τώρα, εδώ με τσιγκλάτε να πω ότι κάποιοι έτσι κατ' επάγγελμα απεσιόδοξοι πέσανε με τα μούτρα πάνω στην πραγματικότητα. Διότι μας λέγανε, μην ξεχάσετε τα γερμανικές εκλογές, καθαρίζει η Μέρκελ, πάλι ο Σόιμπλε θα είναι πιο σκληρός γιατί θα έχει φρέσκια εντολή. Δεν είναι ο Σόιμπλε. Μόλις μαθαίνουμε ότι δεν είναι ο Σόιμπλε, χειρότερος από το Σόιμπλε θα είναι ένας από τους βαβαρούς συντηρητικούς χριστιανοκοινωνιστές.
Φεύγουμε από αυτό. Τώρα είναι στη δεξιά πέδιγα του S5. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πέρα. Να του στείλουμε τον τζαγαλό. Υπάρχει. Υπάρχει καλά. Πέρα από του αστείσμου, όμω, νομίζω ότι και στην Ευρώπη έχει διαμορφωθεί μια δυναμική όπου και οι πρακτικοί και οι πολιτικέ επιλογέ τη Γερμανία επερωτούνται στεναρά και μέσα στη Γερμανία. Λοιπόν, αυτό είναι κύριε Παπά, ένα τελευταίο ερώτημα στο θέμα τη οικονομία. Την ώρα που ο Πρωθυπουργό μιλούσε στην κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριο Τουρνάρα. Είχε μια ομιλία εκείνη την ώρα, όπου αναφέρθηκε, τάχθηκε υπέρ μιας προληπτικής γραμμής χρηματοδότησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο. Ο πρώτος δηλαδή, ο οποίος την ώρα που μίλαγε για καθαρή έξοδο, ο κύριος Τσίπρας, αμφισβήτησε το πόσο καθαρή θα είναι, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Ναι, τώρα καταρχήν θέλω να θυμίσω το εξής, ότι το 2014, και αυτό είναι και το περιτύλιγμα του λεγόμενου Success Story Σαμαρά, υπήρχε η υπόσχεση περί προληπτικής γραμμής στήριξης από την κυβέρνηση σας. Δηλαδή ότι εάν τους αφήναμε να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, θα περνάγανε στο καθεστώς της προληπτικής γραμμής στήριξης. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν το καθεστώς παραδείσου κατά την ανάλυση που έκανε η κυβέρνηση την οποία υπηρέτησε και ο κύριος Τουρνάρας ως Υπουργός Οικονομικών. Νομίζω η απάντηση ήρθε από τον Επίτροπο Μοσχοβισέ. Είναι καθαρό το τι θέλει και η Ελλάδα και το τι θέλουν και οι εταίροι. Οι οικονομικές εξελίξεις κατατείνουν προς την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και βεβαίως θα βγούμε στις αγορές και θα βγούμε διότι έχουμε καταφέρει να πετύχουμε και μια ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα του χρέους. Κυβέρνηση και διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος πάντως είναι διαφορετικοί κόσμοι εντελώς. Και καλό είναι να κοιτάει ο καθένας τη δουλειά του, θα έλεγα. Και να. Όταν οι δουλειές των δύο επικοινωνούν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι, να επικοινωνούν. Η κυβέρνηση όμως είναι αυτή που έχει την δουλειά να αποφασίζει για το ποια είναι η εθνική γραμμή. Και η δουλειά της Τράπεζας της Ελλάδος νομίζω είναι άλλη και σε αυτά τα καθήκοντα νομίζω πρέπει να αφοσιωθεί και ο διοικητής. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τηλεοπτικές άδειες. Έχουμε εικόνα για το πότε πλειστηριάζονται. Νομίζω δεν θα υπάρξει πλειστηριασμός. Έγινε η υποβολή των φακέλων. Mm-hmm. Υπήρχαν λιγότεροι φάκελοι από τις διαθέσιμες άδειες. Άρα νομίζω πήγε και περίπατο και όλος ο διάλογος, ο πολύ έντονος διάλογος ο οποίος είχαμε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τον αριθμό των αδειών. Άρα η 7η μένει στο σιρτάρι. Η 7η, ο νόμος περιγράφει πάρα πολύ λεπτομερώς το τι συμβαίνει. Εάν όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων όσων έχουν υποβάλει φάκελο και mm-hmm. τους αποδοθεί άδεια, μέχρι την αδειοδότηση των θεματικών πανελλαδικών σταθμών παραμένει ως τέτοια. Εάν ξεκινήσει η αδειοδότηση των θεματικών, μεταπίπτει η άδεια στις θεματικές αυτή που περίσσεψε. Εάν έρθει κάποιος και πει έχω ενδιαφέρον, θέλω την 7η άδεια, υποχρεούται να την εκπληστηριάσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι νομίζω πάρα πολύ έτσι, καθαρό και έχει προβλεφθεί από τον νόμο αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Αλλά νομίζω τώρα περάσαμε σε μια φάση όπου, ξέρετε, εμείς κληρονομήσαμε μια κατάσταση όπου δεν είχαμε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και είχαμε κανάλια ιδιωτικά χωρίς άδειες. Έχουμε μια στροφή θεαματική, μια μεγάλη μεταβολή η οποία έχουμε και το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα να διεκδικεί το χώρο που δικαιούται και βεβαίως τα ιδιωτικά κανάλια να λειτουργούν με βάση την αδειοδότηση την οποία προβλέπεται από το Σύνταγμα. Θα πει κανείς. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Βορύδη. Τα ίδια δεν είναι περίπου. Μπορεί κάποιος να λέγε τα ίδια δεν είναι περίπου. Το κρίσιμο είναι το εάν η πολιτεία έχει βάλει τη ρύθμιση και γνωρίζουν mm-hmm. και οι κατέχοντες τα κανάλια ότι όπως τους απεδόθη η άδεια, έτσι μπορεί και να τους αφαιρεθεί. Διότι στην προτεραιά κατάσταση αυτό που γνωρίζανε είναι ότι τα καταφέραν αυτά επειδή πατήσανε την πολιτεία στο σβέρκο. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, σύντομα και σε εσάς, για το ίδιο θέμα, συμφωνείτε με το ότι ήταν μια αναγκαιότητα αυτή το να ξεκαθαρίσει το τηλεοπτικό τοπίο, πώς εκπέμπει, ποιος εκπέμπει, πώς δόθηκε η άδεια? Κοιτάξτε, ο κύριος Παπάς πέρασε μια περιπέτεια που κράτησε 2-2,5 χρόνια σε αυτή την υπόθεση. Έχει αρνητικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στην απόπειρα χειραγωγήσεως που έκανε. Κατέληξε στον συγκεκριμένο αριθμό αδειών μια συμφωνία με τον Σουρό. Εμένα, αν με ρωτάς την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο αριθμός των αδειών είναι μικρός. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό επίσης συνδέεται. Στην αγορά τα παραπάνω. Εντάξει. Δεν ήταν η αγορά. Ρυθμιστικό ήταν αυτό. Δεν είναι αγορά. Όχι, το 7. Το 7 αποδείχθηκε ότι ήταν μεγαλύτερο. Όχι, από το ενδιαφέρον. Γιατί αυτό συνδέεται με δύο ρυθμιστικές αποφάσεις. Μην τα λέτε έτσι. Πώς να τα λέω. Και μια αγορά αποδείχθηκε με δύο ρυθμιστικές.
με δύο ρυθμιστικές αποφάσεις. Πόσες εργασίες κάνει. Δεν ακούτε. Σας αρέσει τώρα, έχετε μια ιστορία, τη λέτε, να ακούτε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, με δύο ρυθμιστικές αποφάσεις, η μία είναι για τον αριθμό των αδειών και η άλλη είναι για το τίμημα του εκπληστηριασμού. Άρα λοιπόν, αυτό το σημείο εκκινήσεως είναι που στην πραγματικότητα επηρεάζει και το ενδιαφέρον. Άρα να μην υπήρχε επί της ουσίας όμως η διαδικασία. Εγώ λέω ότι αυτές ήταν δύο ρυθμιστικές αποφάσεις οι οποίες διαμορφώσαν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτές οι δύο το διαμορφώσαν. Δεν διαμορφώσαν η αγορά. Διαμορφώσαν το πλαίσιο λοιπόν. Η αγορά είναι. Η αγορά είναι. Ξεκινάω, ήταν το προηγούμενο που είχατε κάνει η αγορά. Όπου ξεκινάς και έχεις μπιτς, έχεις τυπήματα. Και εκεί είναι να φτάσουν όπου φτάσουν. Ωραία, τώρα δεν πήγε έτσι. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα επί δικής σας θητείας. Όχι, άλλο λέω. Δεν υπήρχε ελεύθερη είσοδος. Στην αγορά υποτίθεται ότι υπάρχει ελεύθερη είσοδος. Επαναλαμβάνω. Εκείνο λοιπόν το οποίο μπορείς να έχεις ένα σημείο κινήσεως, το σημείο κινήσεως πρέπει να έχει μια αντιστοίχηση με πραγματικά μεγέθη και αξίες. Από εκεί και πέρα πρέπει να ρωτηθεί κανένας, γιατί αν δεν έχει αντιστοίχηση με πραγματικά μεγέθη και αξίες, κάποιος έρχεται και μπαίνει, αλλά αυτό είναι μια φιλοσοφική συζήτηση. Η διαδικασία προχωράει. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό που είπατε εσείς, ότι γίνονται εκλογές, κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Τη σέβεται τη διαδικασία. Τι θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε. Ρωτάω. Έχει τεθεί το ερώτημα και στην προηγούμενη φάση. Το να δούμε, εγώ δεν το ξέρω το ζήτημα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ασχοληθεί παρά μόνο με τις τεχνικές πλευρές όταν έκανε τις χειραγωγήσεις, τις απόπειρες χειραγωγήσεις. Σας θυμίζω ότι υπήρχε. Με αυτά ασχολούμαι κυρίως. Να το πάω παραπέρα το ερώτημα, και πρέπει να κλείσουμε. Μερικά δευτερόλεπτα έχουμε. Μιλήσαμε για τις τηλεοπτικές άδειες. Θα σεβαστείτε απολύτως την διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής, όπως είπατε. Από εκεί και πέρα, ερχόμαστε στην ΕΡΤ. Ναι. Την ΕΡΤ σήμερα πώς την βλέπετε? Ζητάτε, εμένα δεν ξέρετε τώρα την άποψή μου για την ΕΡΤ. Την ξέρω, αλλά δημοσιεύτηκα που σας είδα εδώ σήμερα. Έκανα μία. Είναι μία εξαίρεση. Εμένα η άποψή μου δεν την ξέρετε. Αλλά να τις διευκρινίσω τις ενστάσεις μου για να μην έχω παρεξηγήσεις. Η πρώτη αντίρρησή μου είναι στο τέλος. Εγώ θεωρώ ότι αν πρέπει να υπάρχει δημόσια τηλεόραση, αυτή πρέπει να πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό και να μην επιβαρύνει τους λογαριασμούς των πολιτών. Θεωρώ ότι αυτό είναι αναχρονιστικό. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εποχή που υπήρχαν ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, και άρα δεν είχε νόημα να πληρώνει για δημόσια τηλεόραση κάποιος που δεν είχε ηλεκτρισμό στο σπίτι του. Από αυτό μας έχει μείνει τώρα κληρονομιά. Θεωρώ λοιπόν ότι η χρηματοδότησή της πρέπει να πάει απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό και να καταργηθεί αυτό το τέλος. Το πρώτο θέμα που έχουμε τη δημόσια τηλεόραση. Το δεύτερο θέμα που έχουμε τη δημόσια τηλεόραση είναι ότι εγώ, για να πω ότι έχει αντιστοίχηση, πρέπει να βλέπω μεγέθη τηλεθέασης. Δεν μπορεί να έχει μια τηλεόραση την οποία δεν τη βλέπει κανένας, τη βλέπουν πάρα πολύ λίγοι. Το τρίτο θέμα το οποίο έχω είναι ότι η δημόσια τηλεόραση πρέπει να έχει χαρακτηριστικά εγκυρότητας, διαφάνειας και ανεξαρτησίας, και είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή αυτά δεν υπάρχουν. Δεν λέω ότι φταίει κανένας. Προφανώς δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Δεν ξέρω. Σε αυτή τη χώρα ζούμε τώρα. Να σας το πω κι αλλιώς. Άρα εγώ τι να κάνω? Επειδή δεν τα είχε κάποτε, άρα καλά κάνει ο παπάς τώρα που καθορίζει, να πούμε, παίρνει και καθορίζει την κεντρική γραμμή? Όχι λοιπόν. Άρα λοιπόν. Να το θέσω λοιπόν διαφορετικά. Το είπατε για να γελάσουμε. Όχι, δεν το είπα για να γελάσουμε. Τι εννοείτε ότι δεν έχει φιλοσυριζαϊκό προσανατολισμό η ΕΡΤ? Τώρα άμα μου κάνετε και αυτό το επιχείρημα, θα πέσουμε κάτω. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει αυτόν τον προσανατολισμό. Ο προσανατολισμός λοιπόν αυτός. Νομίζω ότι απλώς δεν αντέχεται δημόσια τηλεόραση. Γιατί να μην την αντέχουμε δημόσια τηλεόραση? Να σας πω γιατί. Διότι έρχεται. Να σας πω γιατί δεν. Και ειδικά μάλιστα με συγχωρείτε και δεν την αντέχετε. Το δικό σας το ζήτημα είναι βαθιά ιδεολογικό. Το πιστεύω και για εσάς προσωπικά. Εσείς περιγράψατε στην προηγούμενη ερώτηση τρεις πυλώνες ενός ιδεολογικού μανιφέστου. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γίνει. Νομίζω. Δεν έχει χρόνο να το πω. Πάντως εδώ που ήσασταν σήμερα, δεν νομίζω ότι είχατε. Όχι, όχι. Θέμα είναι το αντίθετο. Είναι βασικά. Δεν είναι βασικά. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Αν δείτε και άλλες εκπομπές, το ίδιο. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Κύριε Βορύδη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Όλα τα ερωτήματα. Αυτό δεν αφορά τους εργαζόμενους. Ναι. Αφορά την κυβέρνηση. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εσείς λέω ότι δεν έχετε θέμα. Εσείς έχετε ένα θέμα με τη δημόσια τηλεόραση. Δηλαδή πιστεύετε ότι το δημόσιο σε αυτό το χώρο που λέγεται ενημέρωση δεν πρέπει να έχει την δημόσια τηλεόραση να διεκδικεί κομμάτι είτε της διαφημιστικής πίτας είτε του προϊόντος αντιθέτω του πολιτικού. Όχι. Αντιθέτω. Είναι ακριβώς το αντίθετο και η ιστορία με την ΕΡΤ θα σας ακολουθεί. Αντιθέτως. Όχι. Ακούστε να μου κάνετε κριτική σε αυτά που λέω, όχι σε αυτά που λέω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σε αυτά που λέω. Δεν έχουμε το χρόνο και θέλω να θέσω το τελευταίο ερώτημα στον κύριο Παπά. Το έχω ξαναρωτήσει πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Το επαναφέρω και σήμερα. Είχα πάρει μια όριστη απάντηση τότε. Μετά από την κουβέντα αυτή, μετά από τις απόψεις που ανταλλάξατε με τον κύριο Βορύδη, επαναλαμβάνω το ερώτημα και πάλι. Γιατί δεν προχωράτε στην αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά την ΕΡΤ να της δίνει δυνατότητα μεγαλύτερης αυτονομίας, να μην είναι ορισμένος
από τον εκάστοτε υπουργό, ο διευθύνων, το κάθε στέλεχος εδώ στον οργανισμό, και να προκύπτει αυτό μέσα από ξεκάθαρες διαδικασίες και μέσα από εξωτερικούς μηχανισμούς. Θα σας πω και καταγράψτε το. Εμείς είχαμε την υποχρέωση τον δημόσιο ραδιοτηρητικό φορέα να τον στήσουμε στα πόδια του. Τώρα νομίζω που έχει στηθεί έτσι στα πόδια της, είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε ένα διάλογο για να δούμε ποιες άλλες ασφαλιστικές δικλείδες μπορούν να υπάρξουν για να αφαιρεθούν. Και πάρα πολύ πιο γρήγορα. Για να αφαιρεθούν και τα επιχειρήματα από ανθρώπους που σκέφτονται όπως ο κύριος Βορύδης, που λένε ότι υπάρχει αυτού του τύπου η μονομερία. Υπάρχουν τρόποι να καθίσουμε όλοι μαζί να τους συζητήσουμε και να βρούμε και μια λύση η οποία θα δίνουμε. Μάλιστα. Και στην λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Μονολεκτική απάντηση. Εκλογές μέσα στο 2018 τις βλέπουμε. Εκλογές το Σεπτέμβριο του 2019. Μάλιστα. Άρα δεν το αποκλείεται. Είπα εκλογές το Σεπτέμβριο του 2019. Κύριε Παπά. Κύριε Βορύδη. Κύριε Παπά. Άρης Ραβανός, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Καλό σας βράδυ.